Και μια και είπαμε για τον Big Brother, να πω για μια φορά ακόμα ότι υπάρχει πιθανότητα τον Big Brother να μην ξεκινήσει ποτέ. Γιατί ο Τούρκος θα βρήκε με το Sky, που θέλει οπωσδήποτε να παίξει μπάλα με Survivor κτλ. Το οποίο Survivor θα πάει την επόμενη σεζόν, mm-hmm. να ξέρεις. Θα πάει τη σεζόν 2021. Το Big Brother είναι παραγωγή από Αμερική. Φρήμαντ, δεν είναι καμία σχέση. Α, είναι άλλη εταιρεία. Ναι, Ολλανδική. Αλλά γιατί τόσο μεγάλο budget θέλανε, 8 εκατομμύρια. Γιατί είναι ο εκκλεισμός μέσα και... Όχι, είναι στούντιο το οποίο πρέπει να τους καταγράφουν 23 ώρες 24 ώρες. Ναι. Και είναι ολόκληρη διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα υπενθυμίσω δε σε αυτούς τα παιδιά που δεν ξέρουν, γιατί είναι μικρότερη σε ηλικία, που είναι 20άριδες. Οι 20άριδες δεν είχαν προλάβει τον Big Brother καλά. Αμυδρά θα το θυμούνται. Να σου υπενθυμίσω λοιπόν ότι υπήρχε ένα κανάλι το οποίο έπαιζε. Κι εγώ αμυδρά το θυμάμαι και δεν είμαι 20. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εντάξει, γινόταν χαμός. Το βλέπα. Ναι. Απλά δεν είχα ασχοληθεί πάρα πολύ τότε. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε ένα κανάλι το οποίο έπαιζε 24/24 το Big Brother. 24/24 έκανε μόνο μία ώρα η κάμερα. Και από εκεί έπαιζε ο Αντένα ένα καλό μονταρισμένο mm-hmm. πακέτο κάθε μέρα, με αποκορύφωμα ένα live που είχε την έξοδο κάθε Κυριακή. Έτσι, από εκεί ποιος θα φύγει. Οπότε πάλι με τον ίδιο ρυθμό θα κινηθεί, άμα είναι. Ναι, πάλι με τον ίδιο ρυθμό. Οπότε λοιπόν θα πρέπει τα έξοδα να είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό υποθέτω έχει και τους μισθούς τώρα των παικτών που είναι λίγο πιο ανεβασμένοι λόγω του εγκλεισμού. Οι μισθοί των παικτών δεν λένε τίποτα. Φαντάζομαι 3-8 ώρα να δουλεύουν σε ρί τεχνικών. Ναι, και αυτό, ναι. Ναι. Λένε ότι το 1-8ωρο στο Power of Love στη Κωνσταντινούπολη στήχησε 2,5 εκατομμύρια στο κανάλι. Το 1-8ωρο. Ή τόσο πολλά. Ή τόσο στήχησε. Μάλιστα. 2,5 εκατομμύρια. Με ένα οκτάωρο. Το παιχνίδι στήχησε 2,5 εκατομμύρια με ένα 8ωρο. Mm-hmm. Δηλαδή το Big Brother με 3-8ωρα πόσο θα στήχησε. Μάλιστα. Οπότε πολλά. Είναι υψηλά. Και αυτοί θέλουν από τα 2,5 πάνε στα 3,5. Δεν γίνεται. Και οπότε εκεί λες ότι μπορεί να τα τσουκρίσουν. Ναι, όχι, ζητάνε να το κάνουν εσωτερική παραγωγή ο Sky. Mm-hmm. Να το κάνουν φτωχομηνεδιά δηλαδή. Αυτό θέλουν να κάνουν. Γιατί στην ουσία, εάν παίξανε με την ξένη εταιρεία, δεν ήταν το γύρισμα εδώ στην Ελλάδα. Θα ήταν στην Πολωνία το γύρισμα, εκεί είναι τα στούντιο που θα τους έδιναν. Καταλαβες. Κάτσε, οπότε μπορούν να φτιάξουν Big Brother εδώ, σαν... Το είχαμε παλιά, το είχαμε παλιά. Παλιά εδώ ήταν. Πάλι με αυτή την, με την επωνυμία του Big Brother μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Μα το Big Brother θα είναι. Ναι, αλλά αν δεν πάνε στα στούντιο του Big Brother. Αν έχει κάποια δεδομένα συγκεκριμένα, το κάνουν. Σου είπα και το Big Brother το προηγούμενο ήταν εδώ. Mm-hmm. Το 1 και το 2 ήταν εδώ στην Παιανία ήταν. Κατάλαβες. Και μετά έγινε το The Wall, το οποίο ήταν μια παραγωγή ημιτασιών. Ναι. Με φτωχούς και πλούσιους και τα λοιπά που πήγαινε. Που και αυτό στην Παιανία ήταν. Εκεί έγινε το Γογουλίν. Στο The Wall έγινε. Mm-hmm. Το Γογουλίν, να ξέρεις. Στο The Wall την έκανε. Ναι, το θυμάμαι. Ουσιαστικά μόνο το Γογουλίνι έμεινε από εκεί. Δεν επιβίωσε έτσι στον χώρο της showbiz. Καλά, εγώ έκανε και άλλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα reality στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αν πηγαίνουν σε ξένο format, το οποίο πρέπει να το πάνε από το Α έως το Ω, όπως λένε οι ξένοι, εκεί λοιπόν τα λεφτά είναι. Παλιά ήταν και σίγουρη επιτυχία. Τώρα φοβούνται και όλο σου λέει και άμα δεν κάνει καλά νούμερα, θα φάμε στη μάπα τα 8 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα δεν πιστεύω εγώ τον Big Brother τόσο πολύ. Ναι. Ναι, δεν το πιστεύω εγώ. Γιατί το Big Brother είναι τι, βλέπεις ας πούμε 12 τύπους, οι οποίοι είναι κλειδωμένοι σε ένα σπίτι. Τώρα υπάρχουν φήμες ότι θα είναι πολύ ιδιαίτεροι οι χαρακτήρες που θα μπουν μέσα. Πρώτη χαρακτήρα σχεδόν είναι όταν είναι κλειδωμένοι σε ένα σπίτι μέσα, τι να μου πούνε τώρα. Με τα παιχνιδάκια που θέλουν να κάνουν και τι έγινε τώρα. Εντάξει, άμα κάνουν ένα σαματά, λοιπόν, μπορεί και να πουλήσει. Που πρέπει να επιβιώσεις, πρέπει να κάνεις πράγματα κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν κοίτα, είναι τα social είναι ισχυρά. Άμα τους δεχτούν, θα πάει καλά. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, άμα υπάρχει τζέρτζελο και στα social και στα Twitter και σχόλια υπάρχει, και. Σε όλα τα reality υπάρχει. Μα ήδη τώρα, ας πούμε, τα social ασχολούνται με τον Big Brother. Χωρίς να ξέρουν να κάνουν παίκτη από μέσα και παρουσιαστές. Εγώ γελάω, ας πούμε. Βλέπω τώρα, ας πούμε, κάποια δημοσιεύματα και κάνουμε και γελάω. Αν εξαιρέσουμε αυτά που είχαν σχέση με τον Μικρούτσικο, τα οποία ήταν πολύ σοβαρά mm-hmm. και μάλιστα θα πήγαινε ο Μικρούτσικο σε γελά. Η τύχη δεν τον άφησε να πάει παρακάτω. Λοιπόν, έχει πρόβλημα υγείας πέρα από το χάμο του αδελφού του. Πρέπει να πω ότι οτιδήποτε άλλο ασχολείται με τον Big Brother, εξ' από αυτό που είπαμε εμείς, το οποίο είναι ένα στοιχείο σοβαρότατο και είναι μια είδηση. Πάντως υπάρχουν φήμες ότι ξεκίνησαν τα casting, έχουν επιλέξει ορισμένους. Έχουν δει πάρα πολλοί κόσμο που είναι υποψήφια, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ προβλέπω ότι το Big Brother δεν θα γίνει. Big Brother, τέλος. Ο Τούρκος μπαίνει στη μέση. Σιγά μην αφήσει ο Τούρκος, θα δώσουν τόσα εκατομμύρια σε άλλη εταιρεία. Θα δείξει, τι να σου πω, θα δω. Ναι, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν το My Style Rocks. Mm-hmm. Εντάξει. Θα βγάλουν και του Σεφερλί το παιχνιδάκι απέναντι τη Μαρία Μπεκατόρου κάθε Κυριακή.
Και καλά, δεν χρειάζονται κάτι άλλο. Μα τι να βάλουν τώρα, τι μπορούν να πω. Εντάξει. Να κόψουν την prime time zone ή να κόψουν τι από την prime time zone. Για 2 ώρες πρόγραμμα να δίνουν 4 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, πολλά τα λεφτά. Ναι, πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, και δεν είναι εποχή για να πετάνε τα εκατομμύρια έτσι. Τέλος πάντων. Το μέλλον θα μας δείξει. Αλλά εγώ ποντάρω. Δηλαδή, εάν βάζαμε στοίχημα, θα ποντάζα ότι δεν θα γίνει το Big Brother. Εγώ και αυτή η ποντασία θα έκανα. Μα παιδί μου, ούτε παίκτες ακούς. Συζητηθεί όμως τόσο πολύ. Παιδί μου, δεν ξέρω συζητηθεί. Ούτε για παίκτες ακούς, ούτε για παρουσιαστή ακούς και το πρόβλημα το οικονομικό. Εννοείς κάτι συγκεκριμένο. Ναι, ναι, μα το μόνο που ακούς είναι τα οικονομικά προβλήματα που έχει. Και τα τεχνικά προβλήματα που έχει. Οπότε. Ναι, αλλά αν ήταν... πότε θα προλάβουν μέσα σε ένα μήνα να φτιάξουν στούντιο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Σε ένα μήνα φτιάχνουν. Αλλά το casting που ξεκινήσανε. Ποιο. Και τι έγινε. Έχουν ξεκινήσει casting. Και έχουν τελειώσει. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, πρώτα ο Θεός, το Μάρτιο, να δείτε ότι αυτό το παιχνίδι δεν πρόκειται να ξεκινήσει.